Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα νέο επεισόδιο από τρομακτικά TikToks. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα παπούλι. Γεια σας. Ο παπούλις μπήκε μέσα. Τι θέλει ο παπούλις? Δεν πατάει το ζαβό. Πάτε την πόρτα. Πάτε την πόρτα. Εντάξει, παιδιά, γλιτώσαμε. Προσοχή, μην ανοίξει η πόρτα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίνουργιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με ένα νέο επεισόδιο από τρομακτικά TikToks και όπως καταλαβαίνετε θα μας πάει το σκατό στο καλτσί. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαστε στο νέο στούντιο με τα κορίτσια μας. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια. Γεια στα κορίτσια. Από εδώ είναι η Λίζα, η μεσαία. Από εδώ η Λέζα και η Λόζα θα μας συντροφεύουν στα τρομακτικά TikTok για να έχουμε μια παρέα και εμείς οι άνθρωποι εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο όμως, ήθελα πάντα να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Μας λέει εδώ πέρα ότι κάτι είδε το σκυλί της. Για να δούμε τι είδε το σκυλί της, παιδιά. Κοιτάει ψηλά εντωμεταξύ. Πάσα, θα μείνουμε, παιδιά, θα μείνουμε. Πρώτο TikTok, ξεκινήσαμε, το jumpscare ήρθε επί τόπου. Θέλετε να μείνω? Έχουμε μπει σε μια κρίσιμη ηλικία. Ακόμα και τα κορίτσια τρόμαξαν εδώ πίσω. Λίζα μου, Λόζα και Λέζα, είστε καλά? Ελπίζω να είναι καλά τα κορίτσια, γιατί βλέπω να φεύγουν από το πρώτο βίντεο. Επόμενο. Μας λέει ότι έβλεπε μια κουκουβάγια έξω από το παράθυρό της για μια εβδομάδα. Και παρατήρησε ότι δεν είναι κουκουβάγια. Έχω να τριχιάσει τη ζωή μου. Όμιτζι, παιδιά, νομίζω ξεκλειδώθηκε νέα φοβία. Ήταν ένα serial killer ντυμένος κουκουβάγια, αλλά επειδή φορούσε μαύρα ρούχα, δεν φαινόταν το σώμα του, φαινόταν μόνο το κεφάλι. Πάρα πολύ creepy αυτό. Γι' αυτό το λόγο να κλειδώνετε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Επόμενο. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Α, εντάξει. Τέλεια. Έχω συνδεθεί με το Κάιρο. Έχω πεθάνει, η ψυχή μου έχει τηλεμεταφερθεί και εγώ έχω τεζάρι τώρα. Σας μιλάει το παιδί μου το Κυριακόπουλο. Α, καλά πέθανα. Νομίζω ναι, πέθανα. Ελπίζω μόνο να μην μου το κλείσουνε. Ναι, γεια σας. Σας παρακαλώ, σας συγκετεύω, ελάτε να με πάρετε. Είμαστε στο τρίτο TikTok και μου αιωνιακά είμαι να μείνω. Το κλείσαμε πάλι. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ πέρα. Αχ, κάποιος είναι, παιδιά, πίσω από την πόρτα. Βλέπετε ένα μάτι? Μια κυρία τον κοιτάει. Παναγία μου, εντάξει, αυτό με την πόρτα, από την εσοχή της πόρτας, γι' αυτό κλείνω πάντα τις πόρτες, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί κάποιος να είναι από πίσω. Πού πήγε, το έπιασε κόψιμο? Παιδιά, δεν γίνεται να εξαφανίστηκε έτσι ξαφνικά τώρα. Έλα τώρα ρε παιδιά, δεν ντρέπεστε λίγο? Γιατί να το δω τώρα αυτό, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ, θα το σκέφτομαι όλη την ώρα ότι κάποιος είναι πίσω από την πόρτα. Να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα. Επόμενο. Μας δείχνει ένα χαρτοκόλλι. Επειδή κουνιέται. Δεν καταλαβαίνω τι μας δείχνει, παιδιά. Επειδή κουνιέται το χαρτοκόλλι, μπορεί να έχει αέρα, παιδιά. Α, μάτια! Κάποιος κοιτάει μέσα από το χαρτοκόλλι. Υπέροχα. Φοβερά. Όχι ρε παιδιά τώρα. Άμα είναι να φοβόμαστε και το χαρτοκόλλι ότι θα μας κοιτάνε εκεί πέρα. Πω, παιδιά, όμως νέα φοβία τώρα. Να προσέχετε όταν πηγαίνετε σε δημόσιες τουαλέτες. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αν θέλεις το επόμενο βίντεο να είναι στοιχειωμένοι αριθμοί, θα ήθελα το σημερινό βίντεο να ξεπεράσει τα 10.000 like. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα παπούλι. Γεια σας. Ο παπούλις μπήκε μέσα. Τι θέλει ο παπούλις? Εξαφανίστηκε. Χωρίς να πει κουβέντα. Που χύπαει στο κρεβάτι. Που χύπαει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που χύπαει. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είμαι καλά. Γιατί ο παππούλης μπήκε μέσα στο αμάξι? Τι του φταίξαμε? Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, καλέ? Της τρώει το χέρι, τα μαλλιά. Τι είναι αυτό? Έλα, Παναγιά μου. Μήπως ξέρει κανείς τι ήταν αυτό που είδαμε τώρα? Γιατί της έτρωγε τα μαλλιά? Γιατί, τι ήταν αυτό το πλάσμα αρχικά? Επόμενο. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα πλοκάμι. Τι κάνει έτσι ρε παιδιά? Α, δεν πάμε καλά. Έχουμε σαλέψει στο σημερινό βίντεο, παιδιά. Είπαμε τρομακτικά TikToks να μου στέλνετε. Όχι να μείνω από καρδιά. Έχω δημιουργήσει 100 νέες φοβίες. Τι ήταν τώρα αυτό που πετάχτηκε από τον νηπτήρα? Αυτό μας ελείπει τώρα. Θέλουμε να πάμε να πλύνουμε τη μουρή μας, να φοβόμαστε που πετάχτηκε ένα πλοκάμι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γράψτε hashtag φασκόμηλο να συνέλθω για λίγο. Επόμενο. Για να δούμε. Είμαστε μέσα σε ένα σανσέρ. Α, έρχεται ο Pennywise. Κλείστε το σανσέρ. Πάτα. Α, δεν πατάει το ζαβό. Πάτε την πόρτα. Πάτε την πόρτα. Εντάξει, παιδιά, γλιτώσαμε. Προσοχή, μην ανοίξει η πόρτα και να σηκώσει.
Εντάξει, το κάνουν επίτηδες σήμερα. Το ξέρω, το κάνετε επίτηδες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Θέλετε να με δείτε, να μείνω. Δεν θα κάνω για πολύ καιρό βίντεο. Επόμενο. Για να δούμε. Ανοιγοκλίνει η πορτούλα. Τι θα γίνει πάλι. Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, σταματήστε να πετάγεστε. Όλα τα jumpscare έχουν στη λεπτά. Τι ήταν αυτό, δημένο χαρτοκόλλι κι αυτό. Γιατί όλα τα χαρτοκόλλια σήμερα, τι συμβαίνει. Πού τα βρίσκεται, θέλω να ξέρω, τι βλέπετε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ένα πατάρι. Πω πω παιδιά, αυτό το πατάρι είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Κάτι είναι στην πόρτα. Ανατρίχιασα. Τι είναι αυτό ρε. Α, καλέ, τι το είδες Spider-Man. Πού πας μωρή Ζαβή. Έχω σωστή. Αυτό. Ποια είσαι εσύ Μαρή, μάνα δεν έχεις να σε μαζέψει. Πού τα βρίσκεται ρε όλα αυτά. Επόμενο. Για να δούμε ένα κοριτσάκι. Κλαίει. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν τη παίζουν οι φιλενάδες της. Τι κάνει εκεί αυτή. Δεν έλεξε κρίμα το κορίτσι όμως. Κάτι έπαθε τώρα αυτό. Δεν καταλαβαίνω όμως. Τι γίνεται. Α! Παναγιά μου, μικρή Ελένη. Καλά κάνουν και δεν την παίζουνε. Δεν την βλέπετε τη Ζαβή. Πήγαμε να τη ρωτήσουμε τι έπαθε και μας επιτέθηκε. Επόμενο. Για να δούμε τι βλέπουμε και εδώ πέρα. Ένα κουκλάκι. Τι είναι αυτό κουκλάκι ήταν. It was at this moment that he knew. He fucked up. Έλα παιδιά. Έλα παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Παιδιά τώρα δεν είμαι καλά, αλήθεια. Νομίζω πρέπει να κλείσω όντως το βίντεο, ρε. Ρε, τώρα μιλάμε, ακούστε τώρα, είμαστε και μεταξύ μας. Κάπου να σταματήσει αυτό το αστείο με τα jumpscare. Το ξέρω το στέλνετε για πλάκα, αλλά εγώ τώρα όντως θα μείνω. Βλέπουμε κάτι στην πόρτα. Α, τι είναι αυτά. Σκυλιά είναι αυτά. Σαν σκυλιά μοιάζουν. Α, μπορεί και να μην είναι σκυλιά. Α, σκυλιά είναι, γαβγίζουν. Είναι skinwalker, παιδιά. Υπέροχα περνάω εγώ σε αυτό το βίντεο σήμερα. Υπέροχο. Δεν θα κοιμάμαι για τις επόμενες 50 εβδομάδες. Μετά λέω, δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Να κάνω τρομακτικές ιστορίες, να κάνω τρομακτικά TikTok. Και με τα δύο δεν κοιμάμαι. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε πάλι τρομακτικές ιστορίες. Επόμενο. Είμαστε σε ένα μετρό, σε ένα τρένο. Δεν ξέρω κι εγώ που είμαστε τώρα. Α, πηγαίνουμε στο μοναστηράκι. Να πιούμε κανένα καφέ. Τι κοιτάω. Α, δεν είστε καλά. Δεν τρώγεστε εσείς. Εσύ που έχεις στείλει τα τζάμπσκια, θα σε βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επόμενο. Για να δούμε. Α, κάποιος μπήκε από την πόρτα. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα πάλι. Οκ. Α, τέλεια. Γι' αυτό το λόγο, μην ξεχνάτε ποτέ να κλείνετε τις πόρτες σας. Παιδιά. Πολύ σημαντικό, μια φορά είχα κοιμηθεί με ανοιχτή την πόρτα, δεν είχα κλειδώσει. Και όταν το είδα το πρωί, είχα χεστεί πάνω μου. Γιατί και έψαχνα όλο το σπίτι. Γιατί λέω κάποιος μπορεί να έχει μπει στο πατάρι, δεν ξέρω τόσες ιστορίες έχουμε δει, τόσες ταινίες έχουμε δει, δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να συμβεί. Επόμενο. Για να δούμε, μας δείχνει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Α, είναι ένα πλάσμα εκεί πέρα. Τι ήταν αυτό, ρε. Πάμε καθόλου καλά. Ήταν σαν μια κυρία με φόρεμα. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό, παιδιά, και τι καθόταν και έκανε εκεί πέρα. Τι το είδα αυτή, ότι έβλεπε τη θεά. Πού είχε πάει, σε roof garden να πιει το καφεδάκι της. Επόμενο. Για να δούμε, βλέπουμε από μια κάμερα μωρού, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε μάθει, τα έχουμε δει τόσες φορές. Πάλι κάτι θα πεταχτεί. Γιατί να το αγοράσεις αυτό. Α, μια γιαγιά. Παιδιά, μια γιαγιά με μαντήλα. Μια γιαγιά με μαντήλα. Δεν είμαι καθόλου καλά. Νομίζω μου χρειάζονται κάποιες διακοπές, λίγο να ξεκουραστώ, να φύγω από αυτά τα τρομακτικά. Δεν αντέχω άλλο. Τι κάνουν τα κορίτσια μου. Πολύ τις έχω αγαπήσει αυτές, αλήθεια. Είναι το highlight της νέας σεζόν. Επόμενο. Λέει όταν η κούκλα άρχισε να τραγουδάει μόνη της στις 2 το βράδυ. Κουνιέται κιόλας. Παιδιά, πετάχτε το αυτό το πράγμα από εκεί. Γελάει κιόλας. Εντάξει, όταν λέω εγώ ότι τα παιχνίδια των παιδιών είναι στοιχειωμένα, δεν μ' ακούει κανένας. Ο Γιανακόπουλος είναι παράλογος, λένε μετά. Βρε, πετάχτε τα από εκεί. Επόμενο. Και εδώ πέρα βλέπουμε αυτό που σκουπίζουμε τα χέρια μας. Α, τέλεια. Υπέροχα, ναι, ναι. Τέλειο. Μετά από αυτό δεν νομίζω ποτέ να σκουπίσω ξανά τα χέρια μου. Αν πετάγεται καμιά λεπίδα,
Το έχετε καταλάβει ότι το σημερινό βίντεο είναι τελικά όχι μόνο τρομακτικά TikToks, αλλά και νέες φοβίες. Το είχατε σκεφτεί εσείς ποτέ ότι μπορεί να περάσει λεπίδα όταν βάζεις τα χέρια σου έτσι? Και εγώ τώρα το σκέφτηκα και χαίστηκα πάνω μου. Επόμενο. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κουκλάκι. Α, κουνιέται. Υπέροχα. Αυτή τη στιγμή έχω χεστεί πάνω μου γιατί η κάμερα μου δείχνει τη Λίζα. Κάνει focus στη Λίζα και μου δείχνει η κάμερα ένα τετραγωνάκι ότι κουνιέται η Λίζα. Τα κορίτσια γιατί ζωντάνεψαν? Υπέροχα. Επόμενο. Και εδώ βλέπουμε μια πορτούλα. Υπέροχα. Φανταστείτε αυτό τώρα να το κάνει το βράδυ, την ώρα που κοιμάσαι, να ανοίξει την πόρτα και να κάνει αυτό το θόρυβο. Έχεις κάνει τη σκατούλα πάνω σου και δεν προλαβαίνεις να φύγεις από το σπίτι. Επόμενο. Για να δούμε. Είχε πάει σε ένα κατάστημα. Α, και εκεί πίσω είναι τα backroom. Ο μπρο δουλεύει στα backroom. Τι άλλο θα δούμε? Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα καρουζέλ και γενικά ένα πάρκο με κλόουν. Για ποιο λόγο να έχεις αυτό το πράγμα στο σαλόνι σου? Ποιος πειραγμένος, πραγματικά πειραγμένος, βάζει αυτό το πράγμα ως διακόσμηση στο σαλόνι του? Α, τι κάνει ο κυριούλης? Τι έπαθε? Α, εγώ. Εγώ όταν ανοίγω στο σαλόνι κουτιά. Ξέρετε τι είναι αυτό το βιντεάκι? Όταν σου λένε πήγαινε παίξε με το παιδί του γείτονα. Το παιδί του γείτονα είναι το μεταξύ, είναι κάπως έτσι, ουρλιάζει μόνο του. Τέλος πάντων, επόμενο. Μας λέει αν το είδαμε. Τι να δούμε, ρε παιδιά? Ω, το είδατε? Πείτε μου ότι το είδατε. Θα σας το κάνω screenshot. Σας το βάζω εδώ πέρα να το δείτε καλά. Βλέπετε στην πόρτα ένα κεφάλι με ανοιχτό το στόμα? Πω πω, μου θύμισε την ιστορία που μας έλεγαν στις τρομακτικές ιστορίες με έναν γέρο που είχε ανοιχτό το στόμα όταν πέθανε. Κάτι μου θύμισε τώρα αυτό και έχω χεστεί. Επόμενο. Για να δούμε. Α, έχουν φτιάξει διακόσμηση Pennywise. Έχει βάλει και κάτω, παιδιά, εκεί πέρα τον Pennywise. Έλα, τέλειο. Παίζει να είναι η καλύτερη διακόσμηση αυτό. Και μακάρι να μπορούσαμε να στολίζουμε και εμείς το Halloween. Εγώ στολίζω βέβαια κάθε χρόνο, παιδιά. Γράψτε και στα σχόλια αν στολίζετε κι εσείς το Halloween. Επόμενο. Για να δούμε τι θα δούμε. Μας δείχνει ένα κουνέλι. Σκυλί είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Α, κάτι τι γίνεται? Πώς γίνεται, προχωράει το παντελόνι? Τι άλλο θα δούμε σήμερα? Τι άλλο θα δούμε σήμερα? Επόμενο. Μας λέει αν το είδαμε. Μας δείχνει μία κούκλα ντυμένη νύφη. Μάλιστα. Α, κουνάει τα μάτια. Γιατί τα κουνάει τα μάτια η κούκλα? Μήπως έχει πρεσβυοπία, μοιοπία, να της βάλουμε γυαλί? Επόμενο. Ποιος θα κοιμότανε, λέει, εδώ πέρα? Έχει ένα δωμάτιο με πάρα πολλές κούκλες. Α, αυτός είναι τρελός. Έχει ξεπεράσει και εμένα. Αυτό είναι το πατάρι μου εντωμεταξύ. Κάπως έτσι μοιάζει το πατάρι μου, με όλες τις λολότες εκεί πέρα. Όλες τις κούκλες εκεί πέρα κάνουν παρέα, πίνουν το τσαγάκι τους. Αλλά εντάξει, αυτό αν είναι δωμάτιο σπιτιού και το έχει κάποιος αυτό στο σπίτι του, όντως είναι πειραγμένος. Εγώ τουλάχιστον τα παίρνω και για το βίντεο και τα έχω σε αποθήκη. Τα έχω κλειδώσει, παιδιά, και όντως φοβάμαι. Αλλά άμα το άλλο, ο άλλος το έχει μέσα στο σπίτι του, δεν είναι στα καλά του, σας λέω. Επόμενο. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ πέρα. Σε ποιον μιλάει? Α! Τι γλυκούλη! Είχε όμως ένα ωραίο χαμόγελο, δεν μπορείτε να πείτε. Hashtag not. Γράψτε hashtag Βασκόμηλο από κάτω να σωθούμε. Επόμενο. Και εδώ πέρα βλέπουμε ένα σκυλάκι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, καλέ? Τι έπαθε, ρε? Αυτό δεν ήταν σκυλάκι, κάτι άλλο ήταν. Μην με ρωτήσετε. Τι δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Επόμενο. Για να δούμε. Α, η γειτόνισά μου. Βλέπουμε έναν εξωγήινο να βάζει μια μασέλα. Α! Αυτό τώρα τι ήταν ακριβώς? Υποτίθεται σας είπα τρομακτικά TikTok να μου στείλετε. Αυτός με τη μασέλα που κολλάει. Και εδώ πέρα βλέπουμε σε ένα νεκροταφείο να γυρνάνε γύρω γύρω τα λουλούδια. Εντάξει ρε, αυτό δεν είναι τόσο τρομακτικό, γιατί πιθανόν να φυσάει και αυτά να είναι σε βάζο και κάπως να γυρνάνε άμα είναι ψεύτικα. Λέω εγώ τώρα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Τσάκι με δύο κυρίες. Α, εγώ είμαι αυτός στο τελευταίο βίντεο με το στοιχειωμένο κουτί του Τσάκι. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε γρήγορα που μου στείλανε το κουτί του Τσάκι. Και αν τον είχα δει μπροστά μου, έτσι θα τον έκανα. Θα τον πέταγα μακριά. Επόμενο. Λοιπόν, λέει ότι είδε ένα πλάσμα. Τι πλάσμα είναι αυτό? Παιδιά, αυτό μοιάζει... Γιατί μοιάζει με αράχνη, αλλά δεν είναι αράχνη? Άμα ξέρει κάποιος τα σχόλια, ας μας γράψει.
Αρκετά creepy πάντως. Επόμενο. Τι ακριβώς είναι αυτό ρε παιδιά? Αυτό τώρα είναι αληθινό παιδάκι? Α, όχι. Για ποιο λόγο να υπάρχει κάτι τέτοιο? Είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα. Έχει και κλειδί και κεφάλι. Τι είναι αυτό? Το χρησιμοποιούν για αποθηκευτικό χώρο αυτό το πράγμα? Α, τέλεια. Αποκλείεται. Όχι, 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 δεν το δέχομαι. Για ποιο λόγο κάποιος να έχει αγοράσει κάτι τέτοιο? Για να δούμε τι θα δούμε. Α, κοιμάται μία κούκλα στο κρεβάτι της που είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Τι έγινε, τι έκανε έτσι? Έκλεισε και η πόρτα. Why'd you lock the door? Τι σημαίνει, παιδιά? Α, τι κάνει ο Μάικλ? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μείνουμε εδώ πέρα. Επόμενο. Θα έμενες, λέει, εδώ πέρα με 250 ευρώ το μήνα. Ενίκιο εννοεί. Ούτε με... Όχι. Δεν θα έμενε εδώ πέρα και να μου δίνανε 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ να μου δίνανε και παραπάνω, εκεί πέρα δεν έμενα. Σαν εγκατελειμμένο σπίτι είναι. Οριακά εκεί πέρα έχει τα πάντα από πνεύματα. Επόμενο. Λέει ότι την ώρα που κοιμότανε τη νύχτα, ξύπνησε και είδε αυτό το πράγμα στη τηλεόρασή της. Οκ, θα χαχεστεί πάνω. Παναγία μου. Σκεφτείτε τώρα να ξυπνήσετε και να δείτε στη τηλεόρασή σας αυτή τη μούρη. Το έκανα λίγο εικόνα και έχω χαιστεί κι εγώ. Επόμενο. Για να δούμε. Λοιπόν, πέφτει να κοιμηθεί. Μάλιστα, κλείνει τα φώτα. Α, θέλει να δείξει πως μοιάζει να παθαίνει μόρα. Μάλιστα. Και τώρα λέει κοιμάται, μάλιστα. Αχ, ανατρίχιασα. Πόσο ισχύει αυτό, παιδιά? Δεν μπορεί να κουνηθεί. Και αυτό έρχεται πάνω της. Όσοι έχετε πάθει μόρα, το καταλαβαίνετε. Εγώ που έχω πάθει ανατρίχιασα τη ζωή μου τώρα, γιατί κάπως έτσι νιώθεις. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να κουνηθείς. Ανοίγεις τα μάτια σου και έχεις κοκαλώσει και βλέπεις κάτι που μπορεί να έχει πάρει τη μορφή σου ή τη μορφή κάποιου προσώπου. Γενικά είναι πολύ creepy η εμπειρία. Επόμενο. Για να δούμε. Α, κάποιος είναι στην πόρτα της και είδα από τις κάμερες αυτό. Καλά. Αυτό τώρα, παιδιά, είναι... Δεν μας δείχνει και κάτι όμως. Υπάρχει κάτι όντως εκεί? Α, κοιτάξτε δεξιά, εκεί κάτω υπάρχει μια σκιά. Μάλιστα. Τι δείχνει? Δεν καταλαβαίνω. Α, υπάρχει μια σκιά όντως, αλλά δεν φαίνεται σαν άνθρωπος. Εδώ πέρα τα τρία παιδάκια βλέπουν το κλασικό τρομακτικό βίντεο. Οχ, ετοιμαστείτε νομίζω, γιατί θα γελάσουμε πολύ με αυτό το βίντεο. Συγγνώμη που γελάω, πόσο κρίμα τα παιδάκια. Α, παιδιά, τους πήγε το σκατό στο καλτσί. Ξέρω, είμαι πολύ κακός που γέλασα με τα παιδάκια. Αλλά γράψτε και εσείς κάτω στα σχόλια ποιοι γελάσατε με αυτό το βίντεο. Θα πάμε στην κόλαση. Μας λέει ότι τραγουδάει το τρομακτικό τραγούδι σε ένα σανσέρ πάνω από 100 χρόνια. Σε ένα στοιχειωμένο νοσοκομείο. Αυτό το τραγούδι, το Daisy, είναι τέρμα κρυπικό. Όταν το ακούω στο TikTok, ανατριχιάζω πάντα. Για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί πέρα ο τύπος? Μάλιστα. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να επισκεφτούμε έτσι στοιχειωμένα μέρη κι εμείς. Μήπως κάνουμε κανένα ωραίο βίντεο. Και αν ξέρετε στοιχειωμένα μέρη, γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, πατήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μα όλες οι ειδοποιήσεις. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο TikTok σας τρόμαξε περισσότερο και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!